Σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών με τον Στέλιο Κουδουνάρη προχώρησε η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, επικαλούμενη ένα συμβάν που την ενόχλησε κατά τη διάρκεια του περασμένου γκαλά. Μετά τη βαθμολογία για την εμφάνισή της, η παίκτρια ζήτησε να μιλήσει για ένα περιστατικό, προσθέτοντας ότι δεν το έκανε τις προηγούμενες ημέρες λόγω της κακής ψυχολογικής της κατάστασης από τον θάνατο της γιαγιάς της. Στο περασμένο γκαλά, ο κύριος Στέλιος είπε ότι τον κάνω να αισθάνεται βλάκας. Δεν ξέρω αν το ακούσατε. Και επειδή ήταν στο τέλος το γύρισμα. Με κάποια δικαιολογία που είχε πει εσύ, αν θυμάμαι καλά. Θεωρητικά δεν είχα ντύσει τους συνοδούς μου σύμφωνα με το θέμα που ήταν το avant-garde. Εγώ, επειδή ξέρω ότι κάθε φορά τα κορίτσια ταλαιπωρούνται πάρα πολύ στο γύρισμα και ήμουν η τελευταία διαγωνιζόμενη, ήθελα να σεβαστώ γενικά την κούρασή τους και γι' αυτό και δεν συνέχισα την κουβέντα. Αλλά ένιωσα πάρα πολύ προσβεβλημένη. Γιατί γενικά, σαν άνθρωπος, νομίζω ότι έχω δείξει το πόσο ευγενική είμαι. Δηλαδή, δεν σε έχω φέρει ούτε μια φορά σε δύσκολη θέση κανέναν. Και νιώθω καμιά φορά ότι είναι λάθος μου να είμαι τόσο ευγενική, γιατί ο άλλος πατάει πάνω σε αυτή την ευγένεια, δηλαδή δεν την εκτιμάει τόσο και εξαντλεί όλη την αυστηρότητά του επάνω μου. Επισημένοντας ότι εκτιμά και σέβεται την ευγένειά της, αλλά και πως έκανε την ίδια παρατήρηση για τους συνοδούς όλων των κοριτσιών, ο σχεδιαστής εξήγησε ότι... Πλάση επανέλαβες για τρεις φορές, αν δεν κάνω λάθος, μια δικαιολογία που ήταν ότι θα ντυθούμε avant-garde οι λίγοι, ο κλειστός κύκλος και όλοι οι άλλοι είναι εντυμένοι έτσι. Το οποίο αυτό δεν υφίσταται σε καμία πραγματικότητα. Ναι, και το λες μία φορά και κάτι σου είπα, ξέρω εγώ, μετά το ξαναλές και μετά το ξαναλές και ένιωθα ότι κάποιος προσπαθεί να με πείσει για ένα πράγμα που δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Η Αλεξάνδρα επέμεινε πως ήταν προσβλητικό, με τον Στέλιο να της απαντά πως και εκείνος τον βρήκε προσβλητικό, αλλά και ότι δεν υπάρχει κάτι προσωπικό, ενώ θέση πήραν και οι άλλοι δύο κριτές που επισήμαναν πως τα σχόλιά τους γίνονται με βάση το look που παρουσιάζουν. Το βρήκα λίγο προσβλητικό και αυτό ήταν ο λόγος που δεν άκουσα. Και εγώ το βρήκα προσβλητικό την πρώτη κάποιος. Φορά δηλαδή, λέτε... Εγώ βρήκα πιο προσβλητικό κάποιος να προσπαθεί να με πείσει για κάτι ανυπόστατο.